Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας έχω μια μεγάλη έκπληξη σήμερα. Ιδιαίτερα τους φίλους που αγαπάνε τον Dragon Ball. Έχουμε στα χέρια μας αυτή τη συλλεκτική, μας την έφερε ένας φίλος, ο Βασίλης, ο οποίος κάθεται και πίσω από την κάμερα αυτή τη στιγμή και βοηθάει λίγο, το έχει παίξει λίγο έτσι, ο περατέρ να το πω. Άμα δες μίλα, πες καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Και μας την έφερε, να σας πω ότι δεν την έβρισκε εδώ πέρα τη συγκεκριμένη συλλεκτική, την πήρε από Ιταλία, είπες. Ιταλία. Από Ιταλία, και σου κόστησε 188 ευρώ. 188, νομίζω ότι εδώ πέρα την έβρισκες καθόλου. Δεν την έβρισκες, δεν το λέω ότι δεν την είχαν φέρει. Out of stock. Out of stock. Μάλιστα, δηλαδή τη φέρα ας πούμε και εξαντλήθηκε μπαμ μπαμ. Λοιπόν, θα σας δείξω εγώ κάποια κοντινά ταυτόχρονα για το πώς είναι το κουτί. Οπότε μην χρονοτριβούμε. Πάνω στο άνοιγμα. Βασίλη, ετοιμάσου να χάσει συλλεκτικότητά της. Άλλη φάση αυτό το ξέρω που κάνω εδώ. Σου πήρα τη χαρά σου, τη στέρηση. Λοιπόν, αυτή ήταν, αυτή η τομή. Εν τω μεταξύ, επάνω εδώ, έχει και serial number. Στο nylon. Σκληρό κουτί, φίλε. Τα αφήνουμε στην άκρη αυτό. Αφαιρούμε το slip case, όπως κλασικά τώρα τελευταία φέρνουν όλες τις συλλεκτικές. Και ρίχνει μια ματιά πρώτα από πίσω. Πλαγιά και μπροστά νομίζω είναι ακριβώς ότι έχει το εξώφυλλο, απλά αυτό δεν υπήρχε, ξέρεις πίσω είχε τα παρελκόμενα. Και λογικά θα την βάλουμε έτσι να την ανοίξουμε. Που γλιστράει κατά αυτόν τον τρόπο. Λίγο δύσκολο γιατί έχει τον αέρα. Ωραία. Και έχουμε τώρα εδώ το steelbook, το οποίο δεν έχει τίποτα μέσα, αλλά έχει καστικό. Είναι άδειο λογικά γιατί θα βάλεις τα πράγματα του παιχνιδιού από εδώ πέρα. Εδώ πέρα ξέρεις τι είναι το steelbook, έτσι. Να τα ανοίξω. Ναι. Γιατί όλες με δεν κουστάρω. Αλλά εσένα το παίξεις τώρα. Να πω ότι με το που έμαθα ότι θα πάρει τη συλλεκτική ο Βασίλης εδώ πέρα και μου το είχε πει, του λέω δεν την κρατάς να την κάνουμε για κανένα βίντεο. Και τώρα αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι τρέμει ο τύπος να πάει στο σπίτι να το παίξει κατευθείαν. Και σου έχω αφήσει έτσι από το μεσημέρι. Πώς είναι η κυρία αυτή. Άστα να δούμε. Έλα ρε, αφού έτσι κι αλλιώς η δουλειά σου θέλει ύπνο το μεσημέρι. Λαμπάδα θα μου ρίξει. Η δουλειά σου έτσι κι αλλιώς θέλει ύπνο το μεσημέρι, τι τα θέλεις. Τώρα θα πας να πούμε ξεκούραστος, είδες, καλό σου έκανα, δεν σου έκανα κακό. Τα αφήνουμε για αυτό στην άκρη. Μέσα έχει κάποιους κωδικούς, από ό,τι βλέπω εδώ, όχι δεν έχει τίποτα κωδικούς. Τίποτα, τα έχουν κόψει τα βιβλιαράκια, Βασίλη. Μόνο το CD θα έχεις και αυτό το πράγμα που έχει για... Κρίση εγώ εδώ. Κρίση. Ωραία. Εδώ ένα χαρτάκι το οποίο χωρίζει τις δύο θητείες. Αυτό τι είναι. Να τα ανοίξω. Σε ρωτάω, ξέρεις γιατί ορισμένοι δεν θέλουν να τα ανοίγουν αυτά. Αλλά δεν είσαι συλλέκτης. Ναι, δεν έχεις 2-3 που γουστάρεις πολύ. Απλά στο συγκεκριμένο είμαι φαν. Και δεν ξέρω τι είναι αυτά, αλλά είναι πολύ όμορφο. Ξύλινα είναι. Θα ανοίξουμε από εδώ. Ωραία. Σαν... Δεν μπορώ να εξηγήσω τι είναι, πάντως έχει μπροστά εικόνες. Βλέπεις πως είναι. Αλλά άμα το πιάσεις είναι πολύ παχύ χαρτί. Σαν ξύλο ας το πούμε. Και τα ντροειδί δεν είναι αυτά. Να σου πω, αυτό το παιχνίδι, το Dragon Ball Fighter Z και καλά,
Είναι όλοι οι χαρακτήρες από τον Dragon Ball Z που είχαμε δει, δηλαδή Cell, Μπούμπου από τα παλιά του Ακίρα Τοριάμα. Ακόμα και μέχρι τώρα. Μέχρι το Super που έχει βγει. Μέχρι το Super. Γιατί έχουν βγάλει και κάποιο άλλο, ας πούμε, που Dragon Ball που δεν λέγεται Z. Xenovation, κάπως. Ναι, και δεν έχει, έχει μέσα άλλους τελείως. Ναι, είναι... Έχει και τον Broly, νομίζω, μέσα. Και τον Broly. Εδώ έχει και τους θεούς, έχει τα πάντα. Mm-hmm. Και τώρα το zoom της υπόθεσης που είναι η φιγούρα του. Λέγε του. Του Σοκόκου είναι, έτσι. Ναι, Σοκόκου. Τέρε με αυτά τα ζηλωτέιδε του. Βλέπεις πόσο χειρουργικά είναι να ανεκομίγνεις μια. Θα τα πούμε στην άκρη. Μεγάλος φαίνεται, φίλε. Αρκετά. Της Bandai Namco είναι το παιχνίδι, ε. Ναι. Το μεταξύ και τα υπόλοιπα αυτή τα έχει βγάλει. Ναι, ναι, λογικά. Όλα, όλα. Πάει εδώ το κομμάτι. Πάει και το δεύτερο. Φίλε, πανέμορφε. Εν τω μεταξύ έχει cartoon στυλ. Α, με σκιές, ναι. Βλέπεις, είναι σαν καρτουνίστικη. Φοβερή. Πόσα εκατοστά είναι, γραφή. Γιατί δεν θα είναι 15 εκατοστά αυτή. Παραπάνω, 16 εκατοστά. Παρακά θα έπρεπε να λένε. Πολύ όμορφη είναι. Και ιδιαίτερη. Φίλε αυτή, ξέρεις. Εν τω μεταξύ είναι πλαστικό, αλλά μοιάζει σαν να είναι πύλινο. Μια και είσαι εσύ τώρα ο κάτοχος, πώς σου φαίνονται τα περιεχόμενα? Γιατί έχουμε τη φιγούρα, ας τη βάλουμε έτσι. Ωραία. Το παιχνίδι, το πλαστικό, το steelbook, το οποίο είναι και αυτό πολύ ωραίο. Ιδιαίτερο, στο αγαπημένο μου χρώμα το μόβ. Και αυτά εδώ τα κόλπα, τα πλακάτ, δεν μπορώ να εξηγήσω τι είναι. Πώς είναι αυτοκόλλητα, όχι. Όχι, αυτοκόλλητα δεν είναι, άμα τα πιάσεις στο χέρι σου, θα δεις ότι είναι σκληρό γαρδόνι. Εντάξει, μια χαρά συλλεκτική είναι. Το άγαλμα ταξίζει τα λεφτά του. Ναι, ταξίζει τα λεφτά, ναι, του. Ναι. Και πολύ ωραίο steelbook. Σου φέρνει λίγο τρισδιάστατο, δεν μου φαίνεται. Ναι, το έχουν κάνει κάπως επίτηδες, έτσι περίεργα. Είναι λίγο μυστήριο. Εσάς, παιδιά, πώς σας φάνηκε η συλλεκτική? Αφήστε μας τα σχόλιά σας από κάτω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο Βασίλη. Βασίλη, εσύ τώρα ξέρεις να αγοράζεις συλλεκτικές, να φέρεις εδώ να ανοίγουμε. Λοιπόν, γεια χαρά από εμάς. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο του Joystick.gr. Στα δυο μου χέρια αύριο θα...